Έχετε ανάγκη τον άλλο να που ξεκινάει και σας λέει αυτά τα πράγματα και χώνεστε συνέχεια σε τέτοια πράγματα και αφήνετε τον εαυτό σας να καθοδηγείτε από ορισμένα πράγματα. Και να εσωκλείεστε σε ομάδες και να εσωκλείεστε με άτομα που σας φτιάχνουν ωραία πράγματα για να μπορούν να σας έχουν πελάτες. Γιατί στην πραγματικότητα ο άνθρωπος ξέρει κατά βάθος τι του κάνει, τι δεν του κάνει. Πόσοι όμως συνεχίζουν να είναι σε μια ομάδα συναισθηματικά δεμένοι και πάνε για στην ομάδα για να μάθουν το φως και μόλις βλέπουν ότι υπάρχει ένα άλλο φως, δεν φεύγουν από την ομάδα. Γιατί έχουν δεθεί. Γιατί έχουν σεμινάρια, γιατί έχουν γνωριστεί, γιατί το ένα και το άλλο. Αλλά δεν κοιτάνε το φως. Κοιτάνε την κοινωνική τους ευχαρίστηση. Κοιτάνε αυτά που τους λείπει. Είναι άνθρωποι ξεκομμένοι που ψάχνουν έναν ίδιο. Θέλουν να ομαδοποιηθούν, να αναπτύξουν κοινωνικότητα. Αυτό είναι ένα άλλο επίπεδο. Αυτός που θέλει το φως όμως, θα τα ακολουθάει το φως. Θα πηγαίνει από μια ομάδα, θα διαπάσει στην άλλη και ποτέ δεν θα προσχολείται. Ενώ τώρα τι κάνουν έντεχνα ή ασυνείδητα ή συνειδητά που το πόνιρ ψευτοθεραπευτές και ψευτοσοφοί κάθε φορά που λέω. Προσπαθούν με έντεχνα άλλου είδους πράγματα και συναισθηματικά κολλημένα και συναισθηματικά σχεδιάκια και συναισθηματικά τραγουδάκια και συναισθηματικά. Τι να σε κάνουν, να κάνουν την καθημερινότητά σου να είσαι εκεί, στην ομάδα, με τους φίλους, για τραγούδι, για φαγητό, εκδρομούλες. Και δεν σε νοιάζει πλέον το φως. Σε νοιάζει απλά να περνάς καλά με την παρέα σου. Μήπως δεν γίνεται αυτό? Μήπως αυτοί που πάνε να δουν το φως νομίζεις θα φύγουν ποτέ? Προσκολούνται εκεί πέρα. Κάθονται και προσκολούνται γιατί το ένα εγώ μιλάει με το άλλο εγώ και δυναμώνουν τα εγώ. Και δυναμώνουν τα εγώ τους. Και ενώ ξέρουν, ρε, μπορεί να πούνε στα μάτια την αλήθεια, ναι. Στα παλιά τους τα παπούτσια θα πάνε πάλι εκεί στη σχολή τους. Μπορεί να τους πει ναι, εκείνο το βιβλίο είναι καλό. Στα παλιά τους τα παπούτσια θα πάνε πάλι στη σχολή τους. Μπορεί να δουν τον εαυτό τους, ξέρεις κάτι, ρε, τι κάνουν, είμαι τόσο εδώ πέρα, στα παλιά τους τα παπούτσια, θα πάνε πάλι στη σχολή τους, πάλι στο κόλλημά τους, πάλι στην προσκόλληση που υποτίθεται πήγαν για να σταματήσουν την προσκόλληση, για να βρουν τον εαυτό τους. Και βλέπουμε πως έχει καταλήξει λοιπόν ο άνθρωπος και βλέπεις το κίνητρο και βλέπεις την πρόθεση. Και για τους ανθρώπους σαν και εμάς μπορούμε να αναγνωρίσουμε από την αρχή την πρόθεση του καθένα. Αν θέλει να πάρει την δασκαλία, αν θέλει να φυπνιστεί ή αν θέλει απλά να πάρει πράγματα επειδή πονάει. Αν θέλει να κρεμαστεί πάνω σου. Αν θέλει, αν θέλει, αν θέλει. Αλλά ο επαγγελματίας δεν τον νοιάζει. Ο επαγγελματίας δεν τον νοιάζει και οποιοδήποτε θα έρθει, τι θα κάνει, θα τη θεωρήσει ότι οκ. Okay, έλα και στην ομάδα μας, να γνωρίσουμε τον ένα. Δεν λέω ότι για τις πρώτες πτυχές είναι καλό αυτό το πράγμα, βεβαίως είναι καλό. Αλλά μετά έρχεται η προσκόλληση, η συναισθηματική. Και έρχεστε λοιπόν και βλέπουμε εδώ πέρα πώς οι ομάδες αρχίζουν και χειραγωγούν πράγματα. Και βλέπω ότι μετά μέσα στις ομάδες μπαίνουν άλλα πράγματα που δεν είναι του φωτός, που δεν είναι της πρακτικής. Που είναι απλά τη καθημερινότητα, δεν υπάρχουν κολλήματα. Πες είναι κακό, ρε, σταμάτη, απλά βρήκαμε τους ίδιους ανθρώπους που κάνουν τα κολλήματα. Τίποτα δεν είναι κακό. Όταν όμως δένεσαι, σε περιορίζει. Είναι απλό πράγμα. Τίποτα δεν είναι κακό. Αλλά να ξέρεις, να έχεις την ικανότητα να μπορείς να δεις. Ναι, εμείς έχουμε την ικανότητα λοιπόν και μπορούμε και βλέπουμε το επίπεδο του καθένα. Πόσοι άνθρωποι πάνε και έχουν προσκοληθεί στην πραγματικότητα στις διάφορες ομάδες. Γιατί δεν πάνε για τον λόγο που σας είπα. Γιατί στην πορεία μπορεί να κολλάνε εκεί, γιατί δεν ακολουθάνε αυτό το λόγο, δεν έχουν συνέπεια. Γιατί τους παραπλανούν οι ίδιοι που είναι στις σχολές. Γιατί και αυτοί που είναι στις σχολές ακόμα δεν έχουν φτάσει και το επίπεδο να αναγνωρίσουν αυτό το πράγμα που σας λέω. Γιατί δεν το έχουν αναγνωρίσει μέσα τους. Επομένως καταλαβαίνετε ότι ένας δρόμος είναι λαβύρινθος, όπως στην ταινία που είδαμε, είναι λαβύρινθος. Νομίζω ότι πας να προσκοληθείς, να αποκοληθείς και προσκολλήσεις σε άλλο πράγμα. Απλώς φεύγεις από το άλλο. Ναι, είναι και αυτό μια λύση. Φεύγεις από το άλλο, ο άλλος προσκολλείται από εκεί, φεύγει από εδώ, πάει από εκεί, φεύγει από εδώ, πάει από εκεί, αλλά συνέχεια ένας προσκολλημένος, δεν είναι ελεύθερος. Απλώς ότι αλλάζει τον αέρα σου λέει εντάξει, απελευθερώθηκα. Όχι, δεν απελευθερώθηκες. Είναι σε μια γυναίκα που την έχει ο άλλος στη φάπα, θα λέγαμε, που την έχει ο άλλος, να πούμε, στην κατάκριση, που την έχει ο άλλος στο δούλεμα, που την έχει ο άλλος σε οποιοδήποτε αρνητική ενέργεια και η γυναίκα αυτή δεν μπορεί να κάνει την επανάστασή της. Καταφέρνει και φεύγει. Αλλά δεν αλλάζει. Πάει σε έναν άλλον άντρα που της κάνει τα ίδια. Αυτό ακριβώς γίνεται. Και τώρα ο κόσμος έχει εγκλωβιστεί. Γι' αυτό βλέπετε συνέχεια πια. Χωρίς να θέλω να δώσω κατάκριση. Την κυρία Κατίνα, την κυρία Βαγγελίτσα, την κυρία Κούλα, την κυρία Τάδε. Άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα πράγματα. Καθόλου υπόβαθρο. Άνθρωποι που είναι εκεί πέρα έτσι ξαφνικά στην οικογένειά τους, τους είδε ξαφνικά θεία φώτιση, το ένα στην τηλεόραση. Χαχαχαχουχού, πάμε στην ομάδα, τρελαλά, τρελαλά. Πού πας, ρε, πού πας, ρε, Καραμίσο. Καλά κάνεις, αλλά πού πας, για ποιο λόγο πας? Για κουτσομπολιό, για να βρεις γκόμενα, γιατί δεν σου μιλάει κανένας, γιατί νιώθεις μόνος.
Δεν βλέπεις τι γίνεται. Άρα, κοιτάξτε ποιοι θέλουν τη γνώση. Κοιτάξτε όλα λοιπόν πώς θα φτιάχνω το εγώ του κοιμισμένου ανθρώπου και τον κάνει να νομίζει ότι είναι το σωστό. Τι λέμε λοιπόν? Okay, καλά κάνετε. Παρατηρείτε. Πού να παρατηρήσετε? Σας αφήνουν να παρατηρήσετε. Μα άμα παρατηρήσετε θα φύγετε. Και σιγά λοιπόν σας πει ο άλλος παρατηρήστε. Είναι δυνατόν? Και ο άλλος που είναι προσκολλημένος στο εγώ, αυτός που μαθαίνει ποτέ τον κόσμο, είναι δυνατόν? Τι θα τους πει, παρατηρήστε, αφού δεν παρατηρεί ο ίδιος. Και έχουν μάθει όλοι, 2, 3, 4, 10, που δεν παίζει ρόλο πόσα χρόνια είναι, να έρχεται ο κόσμος στις ομάδες και να θέλουν να δημιουργήσουν ομάδες. Για το καλό του κόσμου. Ποιος είπε όταν έχεις φτάσει σε εκείνο το επίπεδο το αναβαθμισμένο, δεν είσαι ενωμένος με όλους τους δυτικούς στον κόσμο? Είσαι ενωμένος, είμαι ενωμένος. Ξέρουμε ποια όντα μιλάω. Ξέρουμε πώς στον κόσμο έχουμε τηλεπαθητική εμβέλεια. Δεν χρειάζεται καν να πηγαίνω σε ομάδες και να είμαι δίπλα-δίπλα. Γιατί ομοιοκραταζόμαστε. Όταν ανεβαίνει σε ένα επίπεδο ενωτικό, είσαι και καταλαβαίνει όλου του υπάρχου στον πλανήτη και ανταλλάσσουμε πληροφορίε. Που για να τι ακούσετε μετά εσεί, κατεβαίνουν σε άλλα επίπεδα να γίνουν αντιληπτά μέσω μετασχηματιστών, μέσω αγγελιοφόρων, μέσω παπαγαλάκια, μέσω ό,τι θέλετε. Όμω καταλαβαίνετε ότι κάθε επίπεδο έχει τη δική του σύνδεση. Και όσο πιο ψηλά είσαι, τι είπαμε, άλλη σύνδεση το παγάκι, άλλη σύνδεση το υγρό, άλλη σύνδεση ο ατμό. Όταν είσαι ατμός δεν κάνεις ομάδα, αφού είμαστε ατμός, είμαστε όλοι ένα. Όταν είσαι παγάκι θα κάνεις ομάδα. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχουν τα αρχικά στάδια που προσκολούν τον άνθρωπο και του λένε έλα. Αλλά πρέπει να μάθει να φύγει, να πάει στο επόμενο επίπεδο. Να πάει στο επόμενο επίπεδο. Και αυτά τα λέμε έτσι για να ακουστούν ορισμένα πράγματα. Μπορεί να είναι σκληρά, αλλά είναι η αλήθεια. Μπορεί να ακούγεται σκληρά σε κάποιον που είναι σε την ομάδα ή σε κάποιον που έχει ομάδες ή κάποιον που ανοίξει ομάδα, αλλά παιδιά είναι η αλήθεια. Πρέπει κάποτε να δείτε την πραγματικότητα. Και όταν αυτοί που τη βλέπουν να καταλάβουν, τότε θα κάνουν το άλλο βήμα και θα καταλάβουν ότι δεν χρειάζεται να είμαι σε ομάδα για να είμαι ενωμένος. Δεν χρειάζεται να είμαι σε ομάδα για να είμαι ενωμένος. Ήδη κατά δόνηση, ήδη από δόνηση, ήδη συγχρονιστικά, αυτό που έχω δίπλα μου, αυτό το πράγμα μου κάνει. Δεν χρειάζεται να τρέχω να πάω να ενταχτώ κάπου. Είμαι ήδη ενταγμένος. Δεν είναι λοιπόν για εσύ ακόμα και στην εκκλησία να πας. Αν μέσα σου δεν είσαι αυτό που πρέπει να είσαι, έτσι, δεν μπορείς να λέγεσαι στην πραγματικότητα χριστιανός. Αλλά αυτός που είναι πάνω στο βουνό, ο βοσκός, αλλά πιστεύει και λειτουργεί κατ' εικόνα και ομοίως τα λέγαμε έτσι του Χριστού, αυτός είναι πιο ενωμένος. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, καταλάβατε αυτό το πράγμα, ότι δεν ακύρωνω τίποτα, όμως υπάρχουν στάδια μπροστά. Στάδια που ο καθένας αναλόγως την πνευματική του αναβάθμιση, ναι, θα φύγει. Πώς είναι προσκολλημένοι σε δάσκαλους? Πώς είναι προσκολλημένοι και λένε τα λόγια του δασκάλου και νομίζουν ότι είναι οι ίδιοι? Λένε τα λόγια του δασκάλου και νομίζουν ότι είναι οι ίδιοι. Ταυτίζονται με τον δάσκαλο. Κάθονται και τον ακούνε τόσο πολύ που έχουν οριοθετήσει εκεί πέρα και τους λέω. Είναι δυνατόν κάποιος άνθρωπος να είναι ο τέλειος? Θα έχει σταματήσει η εξέλιξη. Άρα λοιπόν ο καθένας δάσκαλος στο επίπεδο του. Πάρτε αυτά που να πάρετε. Αλλά μην κολλάτε με τον καθένα. Μην βάζετε αυτή την προσωπικότητα, σώνετε καλά, ότι είναι το τέλειο. Στην αρχή θα το κάνετε, ναι. Όσο πιο μικρός είναι ο μαθητής, τόσο θέλει μεγάλο δάσκαλο. Γιατί αυτός νομίζει. Δεν μπορεί να τον καταλάβει διαφορετικά. Πρέπει ο δάσκαλος κάπως να φαίνεται, να ξεχωρίζει. Για το μικρό μαθητή που δεν έχει την κατάλληλη, θα λέγαμε, δυνατότητα της διάκρισης, τι φαίνεται καλύτερα? Ότι κουδουνίζει, ότι είναι πιο φωτεινό. Αλλά τι λένε, δεν πάει να πει ότι είναι και χρυσός ότι λάμπει, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν όσο προχωράμε στη μαθητεία, ξεκινάμε και βλέπουμε ότι η αλήθεια είναι παντού. Με ρωτάνε συνέχεια πολύ και λένε, σταμάτη, πώς έρχονται αυτά τα πράγματα, πώς τα ξέρεις? Έχεις διαβάσει βιβλία, έχεις κάνει, ρωτά να μάθουν την πηγή μου τώρα και να τρέξω και να πάρω την πηγή. Και δεν καταλαβαίνω ότι ένας άνθρωπος μόλις αναβαθμίζεται, η πηγή είναι τα πάντα. Είναι η ίδια πραγματικότητα. Πάω τα πάρω από όπου θέλω. Γιατί μέσα από τον καθένα βλέπω έναν δάσκαλο. Γι' αυτό σας λέω πως πάνω έτσι και κάτω και μου λέτε να λέω πόσο απλά πραγματάκια για τις σημαντικές αλήθειες. Γιατί τις βλέπω εδώ και εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Βρήκα από βιβλίο, από το μυαλό μου και από σένα και από όποιον τον κόσμο είναι στην πραγματικότητά μου. Γιατί παίρνω. Δεν βάζω κάτω τον εαυτό μου και να λέω από την αρχή, ξέρεις κάτι, μόνο εγώ να μπω μέσα μου. Όπου να είναι έρχεται η πληροφορία. Και συγχρονιστικά τη διαλέγω τον πιο εύκολο δρόμο. Μπορεί να ανοίξω ένα βιβλίο, μπορεί να δω το ίντερνετ. Παρά να κάθομαι να σπάσω τη μούρμη στο διαλογισμό που λέω λόγο για να κατεβάσω μια πληροφορία για να αποδείξω τον εαυτό μου ότι μπορώ. Που μπορώ!
Καταλάβατε. Ακολουθώ μετά έναν πιο εύκολο σε εισαγωγικά δρόμο, γιατί δεν έχουμε κάτι πλέον να πω στον εαυτό μου. Ξέρεις κάτι, πρέπει να τα αποδείξει. Πρέπει να τα αποδείξει. Πρέπει να τα αποδείξει. Όποτε βλέπω ότι διαλέγω προκλήσεις που είναι πάρα πολύ δύσκολες, τότε ξέρω ναι ότι πάω να τα αποδείξω. Όσο όμως έρχεται η εμπειρία, η ωριμότητα, σε εισαγωγικά ένα γέρασμα, βλέπετε λοιπόν ότι ο νέος θέλει να αποδείξει, να κάνει περιπέτειες, να αποδείξει τον αυτό τη δύναμη. Ένας γύρος που έχει αποδείξει αρχίζει και ηρεμεί και δεν έχετε σηκώτρα με τον εαυτό του. Είναι πιο χαλαρός. Και τι έρχεται τότε μέσω της εμπειρίας? Αυτό που λέω, ότι με τη μικρότερη ενέργεια φέρνει το μέγιστο αποτέλεσμα. Όταν έχεις μάθει λοιπόν με την μικρότερη ενέργεια να φέρνεις το μέγιστο αποτέλεσμα, αυτό είναι η σοφία. Γιατί όλη την ενέργεια την κρατάς, γιατί δεν χρειάζεται να την καταναλώσεις πολύ. Άρα κατάλαβες ότι είσαι με εκείνη την ενέργεια την οποία μπορεί να σκρατάει έτσι στους τομείς που θες εσύ, μέσα σε μια φωτεινότητα, μέσα σε μια δύναμη, μέσα σε μια δημιουργία. Και έτσι δεν σπαταλάς την ίδια ενέργεια.